Έκτος νόμος. Ο νόμος της αξιολόγησης. Φοβάμαι πως θα τον πληγώσω άμα του πω τι σκέφτομαι να κάνω επί ον Τζέισον. Ο Τζέισον σκεφτόταν να αναλάβει αυτός την ευθύνη για κάποιες περιοχές της επιχείρησης που είχε με ένα συνεταιρό του, επειδή είχε πια διαπιστώσει ότι εκείνος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Όταν μου το είπε αυτό, τον παρότρινα να μιλήσει με το συνεταιρό του για αυτό το ζήτημα. «Είναι μάλλον σίγουρο ότι θα πληγωθεί», του απάντησα, «αλλά εσύ τι πρόβλημα έχεις πάνω σε αυτό». «Να, πώς να το πω, δεν θέλω να τον πληγώσω», ξανά πει ο Τζέισον και με κοίταξε σαν να έπρεπε ήδη να το ξέρω αυτό. «Καταλαβαίνω πως δεν θέλεις να τον πληγώσεις, αλλά αυτό τι σχέση έχει με την απόφαση που θέλεις να πάρεις», το ρώτησα. «Μου είναι δύσκολο να αποφασίσω χωρίς να λάβω υπόψη μου τα συναισθήματά μου. Μου φαίνεται, πώς να το πω, κακοήθεια». «Αυτό θα ήταν πράγματι κακοήθεια, αλλά πότε θα του μιλήσεις?» «Μα ήδη σου είπα, δεν θέλω να τον πληγώσω», επανέλαβε ο Τζέισον ακόμη πιο μπερδεμένος και συμφώνησες κι εσύ ότι αυτό θα ήταν κακοήθεια. «Δεν εννοούσα αυτό», του εξήγησα. «Είπα ότι θα ήταν κακοήθεια το να ενεργήσεις και να του μιλήσεις χωρίς να λάβεις υπόψη τα συναισθήματά του. Το τι κανείς πρέπει να κάνει είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ δεν βλέπω διαφορά, αφού έτσι κι αλλιώς θα πληγωθεί. Όμως δεν θα του κάνεις κακό και σε αυτό εγκείται διαφορά. Ίσως μάλιστα και να τον ωφελήσει αυτή η λύπη που θα πάρει. Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτε. Σε τι θα τον ωφελήσει να πονέσει?» «Έχεις πάει ποτέ στον οδοντίατρο?» το ρώτησα. «Βεβαίως». «Σε πόνεσε καθώς σκάλιζε για να σου βγάλει την τεριδόνα? Σου έκανε κακό με αυτό?» «Όχι, με βοήθησε». «Άλλο πράγμα είναι να πονέσεις κάποιον», του εξήγησα, «κι άλλο να τον βλάψεις. Όταν έτρωγες τη ζάχαρη που σου προκάλεσε την τεριδόνα, σε πονούσε?» «Όχι, ήταν γλυκιά», απάντησε ο Τζέισον με ένα χαμόγελο που μου έδειχνε πως άρχισε να καταλαβαίνει. «Σε έβλαψε όμως?» «Ναι». «Να τι θέλω να πω. Υπάρχουν πράγματα που μας πονούν, αλλά δεν μας βλάπτουν. Στην πραγματικότητα μας κάνουν τελικά πολύ καλό. Και άλλα που μας είναι ευχάριστα μπορεί να μας βλάψουν πολύ. Είναι ανάγκη πάντα να σταθμίζουμε τις συνέπειες των ορίων που θέτουμε και να ενεργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη απέναντι στους άλλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποφύγουμε να οριοθετήσουμε κάποια σημεία μόνο και μόνο επειδή αυτό θα στενοχωρούσε ή θα εξόργιζε κάποιον. Οριοθέτηση, όπως την περίπτωση που προαναφέραμε, ένα όχι από την πλευρά του Τζέισον στο συνέταιρό του, σημαίνει σωστός τρόπος ζωής. Πρέπει όμως να λαμβαίνουμε υπόψη τα αισθήματα των άλλων που θα πληγούν από κάποια μας απόφαση, να τα συναισθανόμαστε ώστε να μην είμαστε σκληροί απέναντί τους. Όπως για παράδειγμα η Σάντι. Η Σάντι δεν ήθελε να χάσει μια ιδιαίτερη ευκαιρία που της δόθηκε να πάει με τους φίλους της για σκι στις χειμερινές της διακοπές. Η μητέρα της απογοητεύτηκε βέβαια που δεν θα πήγαινε στο σπίτι τους, αλλά το ζήτημα δεν ήταν τραγικό. Η απογοήτευση της μητέρας δεν μπορούσε να επηρεάσει τη Σάντι σε βαθμό που να την κάνει να αλλάξει τα σχέδιά της. Όμως μπορούσε να συναισθανθεί τη λύπη της μητέρας της και να ανταποκριθεί σε αυτή με αγάπη. «Αχ, μανούλα, κι εγώ λυπάμαι που δεν θα μπορούμε να είμαστε μαζί. Θα σου τηλεφωνώ και στις επόμενες διακοπές θα έρθω να σε δω». Αν η μητέρα ήξερε να σέβεται την ελευθερία των αποφάσεων της κόρης της, θα της απαντούσε κάπως έτσι. «Είναι αλήθεια ότι απογοητεύτηκα που δεν θα έρθει στο σπίτι, αλλά σου εύχομαι και ελπίζω να περάσεις όμορφα». Θα είχε την ειλικρίνεια να εκφράσει την απογοήτευσή της, αλλά και κατανόηση για την απόφαση της κόρης της. Προκαλούμε πόνο όταν αποφασίζουμε κάτι που θα στενοχωρήσει κάποιον, όσο και αν είναι σωστό, και ακόμη προκαλούμε πόνο όταν θα πρέπει να αντιπαραταχθούμε σε κάποιον για τα λάθη που κάνει. Αν όμως δεν εκφράσουμε την αντίδρασή μας ή και το θυμό που νιώθουμε, αυτά θα μεταβληθούν σε πικρία και μίσος. Είναι ανάγκη, ανεξάρτητα από τον πόνο που ίσως χρειαστεί να προκαλέσουμε σε κάποιον άλλον ή στον εαυτό μας, να μάθουμε να ζούμε μέσα στην αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Όπως το ένα μαχαίρι τροχίζει το άλλο, έτσι χρειαζόμαστε και εμείς τις συγκρούσεις και την αλήθεια μέσα από τους άλλους για να οριμάσουμε. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βίντεο στη συμμετοχή που σας διαβάζω από το βιβλίο «Όρια ζωής».
Κάνω αυτό το βίντεο, το ανεβάζω βάζοντας ένα απόσπασμα από το αυριανό βίντεο για να σας υπενθυμίσω για τη λειτουργία της συμμετοχής. Στη λειτουργία της συμμετοχής κάθε Δευτέρα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο από τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε εκεί. Θυμίζω ποια είναι τα βιβλία που έχουμε ήδη διαβάσει στη συμμετοχή. Είναι το βιβλίο το δικό μου, το πρώτο που έχω γράψει, «Ανατομία μιας γυναίκας». Είναι το, επίσης το δεύτερο βιβλίο που έχω γράψει «Και οι άντρες έχουν ψυχή». Είναι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Το βιβλίο «Τοξικοί γονείς». Και τώρα το βιβλίο «Όρια ζωής». Όσοι βρίσκεστε ήδη στη συμμετοχή, γνωρίζετε πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανατρέξετε και να παρακολουθήσετε όλα τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε σε βίντεο. Σήμερα έχει ανέβει το έκτο βίντεο από το βιβλίο «Όρια ζωής», το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο, το οποίο μας βοηθάει με παραδείγματα αλλά και με θεωρία να μάθουμε πώς να βάλουμε στην πράξη όλα όσα μαθαίνουμε εδώ στο κανάλι μας που ψυχοεκπαιδευόμαστε γύρω από τα θέματα της συνεξάρτησης, της ελευθερίας του πνεύματος, της οριοθέτησης κλπ. Σας υπενθυμίζω για τη λειτουργία της συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή μπορεί να βρει στην περιγραφή όλων των βίντεο που υπάρχει ο αντίστοιχος σύνδεσμος που μπορείτε να ακολουθήσετε. Με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα το σημερινό βίντεο από το βιβλίο «Όρια ζωής», γιατί ακριβώς μιλάει για την χρησιμότητα που έχει να βάζουμε όρια και για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φόβο μας, την ενοχικότητα μας, την αδυναμία που τυχόν νιώθουμε προκειμένου να βάλουμε όρια στους άλλους. Όταν βάζουμε όρια στους άλλους, κάνουμε μία ευεργεσία και στους άλλους αλλά και στον εαυτό μας. Να έχετε την αγάπη μου και μια όμορφη εβδομάδα. Φιλιά!